Καλημερίζω στο πλαίσιο της εκπομπής τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη. Κύριε Αναστασάκη, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, καλημέρα για τους ακροατές μας. Ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, ο οποίος από το Δήμο πάει στην περιφέρεια. Θα είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη για την Κρήτη μας και το Σταύρο Αρναουτάκη. Πώς πήρατε λοιπόν αυτή την απόφαση, κύριε Αναστασάκη? 10 χρόνια σε αυτή την ένταση δουλειά στο Δήμο, στον τομέα της καθημερινότητας, θεωρώ ότι είναι υπέρ αρκετά. Ό,τι μπορούσα να προσφέρω και σαν ιδέες και σαν καινοτομίες αλλά και σαν δουλειά, το έκανα. Και δόξα τω Θεώ θα χτίσω και μια πρίκα πλούσια στον όποιον επόμενο, με πάρα πολλά εκτελούμενα έργα. 100 έργα θα είναι σε εξέλιξη στο τέλος του χρόνου που παραδίδουμε τη σκητάλη, και μελέτες για πάρκα, για νέα σχολεία, για κυκλοφοριακά θέματα, για ενεργειακά ζητήματα και μεγάλα έργα σε εξέλιξη όπως η Πλατεία Ελευθερίας και το Μητροπολιτικό Πάρκο Ερυθρέας. Επομένως θεωρώ ότι αυτός ο στόχος για μια ισχυρή ταυτότητα δική μου στην πόλη του Ηρακλείου επετεύχθη, και τώρα θα ήθελα στο πλάι ενός πολύ σοβαρού ανθρώπου που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να ενώσει τους κριτικούς, να προσφέρω από την εμπειρία μου ένα μείγμα από αυτό που συνέλεξα στο Ηράκλειο και από αυτό που έζησα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων την εποχή του Γιώργου του Σουφλιά, που γίνανε σπουδαία έργα σε όλη τη χώρα, για να βοηθήσουν να προχωρήσουν όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν στην Κρήτη. Και δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά και δεν αφορούν μόνο στις υποδομές, αλλά είναι και στον αγροτικό τομέα και στον τουρισμό. Ένα μείγμα πολιτικών χρειάζεται, και να είμαστε και λίγο τυχεροί να μην επιδεινωθούν οι συνθήκες σε διάφορα ζητήματα που δεν εξαρτώνται από εμάς. Όπως είναι η ενεργειακή κρίση, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, και να μπορέσουμε να κάνουμε μια παρέμβαση εμείς που να αναβαθμίσει το brand Κρήτη. Γιατί έχουμε φύγει από την εποχή που κάθε ένας μπορεί να πορευτεί μόνος του. Δεν υπάρχει στο παγκόσμιο στερέωμα Ηράκλειο, Ρέτινο, Χανιά ή Άγιος Νικόλαος. Υπάρχει Κρήτη, και η Κρήτη στέκεται μια χαρά. Αναβάθμιση στο brand Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή την κρίσιμη πενταετία που έχουμε μπροστά μας, τουλάχιστον κατά γενική ομολογία, και το ξέρετε κύριε Αναστασάκη, τα επόμενα 5 χρόνια θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την ανάπτυξη της Κρήτης και την ταυτότητα της Κρήτης, που ούτως ή άλλως έχει τα δικά της τα σημάδια, έχει το δικό της το αποτύπωμα σε καθημερινή βάση μέσα από όλους αυτούς τους τομείς που αναφέρατε, που είναι υποδομές, που είναι ο τουρισμός, που είναι ο πρωτογενής τομέας. Φαντάζομαι ότι εδώ οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, άρα πρόκληση θα πρέπει να είναι και το διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο βάζετε εσείς μπροστά, αυτό το οποίο προτάσετε. Οι προκλήσεις, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι είναι ο συμβιβασμός του ζητουμένου της ανάπτυξης με την προστασία όμως του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Δηλαδή, διαφωνώ κάθετα με το αναπτυξιακό μοντέλο που έλεγε μετράμε νούμερα, πώς αυξήθηκε ο τζίρος, πώς αυξήθηκαν οι επισκέπτες, πώς αυξήθηκε η παραγωγή. Γιατί είδατε ότι αυτή η λογική, πατάω τον γκάζι και όπου βγει, δυστυχώς φέρνει απόνερα που δεν είναι διαχειρίσιμα. Ζητούμενο είναι η βιωσιμότητα σε ό,τι κάνουμε. Είδατε μια οικονομική κρίση πώς ανέτρεψε όλο το οικονομικό μοντέλο και τη θεωρία που είχαμε παγκοσμίως. Το ίδιο έγινε και με την υγειονομική κρίση, το ίδιο έγινε και με την ενεργειακή κρίση. Άρα, καλύτερα να έχουμε μια ανάπτυξη με έναν βραδύτερο ρυθμό, έχω πλήρη επίγνωση τη λέω, και να αφομοιώνει η κοινωνία τις θετικές αλλαγές βήμα-βήμα, παρά να τρέχουμε σαν τους τρελούς και στο τέλος να λέμε αχ, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τώρα, όπως σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον αλλά και στον τουρισμό το έχουμε πει. Έχουμε κάψει περιοχές ολόκληρες από το μαζικό τουριστικό μοντέλο, έχουμε ερημοποίηση και εξάντληση των υδάτινων πόρων σε κάποιες περιοχές που είχαμε υπερκαλλιέργειες ή αλόγιστη χρήση νερού και λιπασμάτων. Αυτά πρέπει να μπουν σε μια άλλη ρότα. Και δόξα τω Θεώ υπάρχουν τα εργαλεία και η επιστήμη πλέον για να το κάνουμε. Το κλειδί είναι να ενημερωθεί όμως ο κόσμος, γιατί αυτοί που συντελούν στις επιμέρους διαδικασίες είναι το κλειδί, και για να συνεισφέρουν και να συμμετάσχουν πρέπει να το κατανοήσουν το θέμα. Και εδώ είναι ένα ζητούμενο που το προσπαθώ εδώ και χρόνια να εξηγώ με πολύ απλά λόγια πράγματα που αφορούν στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
η οποία δεν αλλάζει με ευκολία, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν ενημερώνεται σωστά όπως το θέτετε, γιατί δεν θέλει να αλλάξει. Τι είναι αυτό το οποίο διαπιστώνεται, γιατί το φοβάται, γιατί? Όλα όσα είπατε είναι λόγος που δεν προχωράει η ανάπτυξη παράλληλα με την κοινωνία. Δεν ενημερώνεται σωστά. Και θα μου πείτε, φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει τις δουλειές του, έχει την βιοποριστική του ανάγκη. Άρα δεν θα κάτσει να ψάξει την πληροφορία επισταμένος. Πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο και να έχουμε άλλα εργαλεία επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Mm. Είναι ένα ζητούμενο για όσους ασχολούνται με τα κοινά. Mm-hmm. Ένα δεύτερο είναι ότι πολλές φορές η πληροφορία, ξέρετε, όσοι κατέχουν την επιστήμη ή είναι στην πολιτική, συνήθως θεωρούν αυτούς ότι είναι κάτι καλύτερο που δεν χρειάζεται να μπουν στη λογική των συζητήσεων σε επίπεδο καφενείου να εξηγούν τα θέματα. Ναι, αλλά αυτό είναι συνταγή αποτυχίας. Ξαναλέω, εάν δεν επικοινωνήσουμε τα ζητήματα σε αυτούς που είναι τα γρανάζια, τα μικρά όλου του μηχανισμού, δεν θα πετύχουμε. Γιατί όποιος δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο πρέπει να κάνει κάτι, απλά δεν θα το κάνει. Αυτό που λέμε είναι θέμα παιδείας, είναι παιδείας, ενημέρωσης και ελέγχου, λέω εγώ πάντα. Πρέπει κάποιος να κατανοήσει τους λόγους για το δικό του το συμφέρον, για τα παιδιά του, για τη γη του, που πρέπει να κάνει κάποια πράγματα, και μετά με μια υποστήριξη και με έναν έλεγχο, χρόνο με το χρόνο, υπάρχουν βελτιώσεις. Mm-hmm. Έχω κουραστεί τώρα, πιστέψτε με, που κάνω τις περιοδίες μου και στις γειτονιές, να μου λένε ότι, ξέρεις, θέλουμε να λύσεις το θέμα με τις παράνομες κομματερές. Θέλουμε να λύσεις το θέμα με την παράνομη, τα παράνομα παρκαρίσματα που καβαλάνε πεζοδρόμια, ράμπες κτλ. Να μπουν σαμαράκια παντού, γιατί τρέχουμε σαν τους τρελούς. Να αστυνομεύσετε τις παιδικές χαρές που φτιάξατε, που κάναμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα σε όλη τη χώρα, γιατί τα σπάνε στη γειτονιά. Και λέω, όλα όσα λέτε, δυστυχώς, είναι θέματα αστυνόμευσης και παιδείας. Δεν μπορούμε να ζητάμε από έναν αιρετό να κάνει τον αστυνόμο. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Η δουλειά μας όμως είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο για την αξία όλων αυτών των πραγμάτων, τη δυσκολία να δημιουργηθούν και βέβαια να είναι ενεργοποιημένοι και όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ώστε να αποτρέπονται τέτοιες καταστάσεις και συμπεριφορές. Κύριε Νεστασάκη, ακόμα και με πιο αργούς ρυθμούς, όπως είπατε, η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη. Ρωτάω το εξής, μέσα σε αυτό το πλάνο και έτσι όπως εσείς το οριοθετείτε, ποιες είναι κατά εσάς οι προτεραιότητες που θα πρέπει να μπουν μέσα σε αυτή την πενταετία, την κρίσιμη πενταετία, είτε με τα έργα, είτε με στόχους που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, είτε με αυτούς οι οποίοι σχεδιάζονται? Τρία διαφορετικά πράγματα μπορώ να αναφέρω. Έχω μια μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση υποδομών, στο να εκτελώ έργα και να μπορώ να συντονίζω πολύπλοκες καταστάσεις. Άρα ένα πεδίο προνομιακό για μένα θα είναι το να βοηθήσω να προχωρήσουν όλα τα μικρά και μεγάλα έργα που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, σε προγραμματισμό στην περιφέρεια. Αυτό το βάζω σαν πρώτη προτεραιότητα και το κουμπώνω κατευθείαν όμως με τις περιβαλλοντικές ανάγκες. Γιατί σε κάθε περίπτωση, είτε μιλάμε για οδικούς άξονες, είτε μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε για άλλα έργα υποδομής, πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι θα εφαρμοστεί η περιβαλλοντική νομοθεσία, ό,τι έχει μπει σαν δέσμευση στην υλοποίηση του έργου, γιατί μπαίνουν βαρύς όροι στην εκτέλεση ενός έργου, θα εφαρμοστεί, ώστε να μην έχουμε θυσία φυσικού ή κοινωνικού περιβάλλοντος για να εκτελεστεί ένα έργο. Ένα άλλο κομμάτι άμεσα με το περιβάλλον είναι αυτό που είπαμε για τον τουρισμό. Είμαστε ναυαρχίδα τουρισμού, πάμε καλά, μπορούμε να ανέβουμε κατηγορία, δεν είναι η Ελλάδα ανταγωνιστική σε σχέση με την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Είμαστε ένα κλικ πιο κάτω, οι περισσότεροι προορισμοί. Έχουμε κάθε δυνατότητα να εξυγχρονίσουμε ακόμα περισσότερο κάποιες υποδομές, να δημιουργήσουμε συνθήκες για ήπιο τουρισμό. Ο κόσμος μετά τον COVID έχει εκτιμήσει πολύ περισσότερο την αξία του φυσικού περιβάλλοντος και της απομόνωσης σε εισαγωγικά. Άρα έχουμε ένα περιθώριο για τον νότο της Κρήτης κυρίως, που έχει πολλά περιθώρια, να το κάνουμε σωστά αυτή τη φορά. Με αραιές αναπτύξεις, λίγη δόμηση, χαμηλή δόμηση, συμβιβασμό με το περιβάλλον και με την κοινωνία, να συμμετάσχει
σε όλη αυτή την τουριστική διαδικασία, να μην είναι απλώς εργαζόμενοι, να υποφελείται. Και είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό, γιατί αυτό όσο εύκολο ακούγεται, τόσο δύσκολο είναι. Και ένα πράγμα που σπούδασα, οι σπουδές μου είναι πολιτικός μηχανικός με εξειδίκευση στην επισκευή και ενίσχυση δικτυρίων, αλλά πρόσφατα τέλειωσα ένα μεταπτυχιακό δεύτερο στη διοίκηση επιχειρήσεων, για να βάλω και εγώ την εμπειρία μου από τη διοίκηση δημόσιων οργανισμών μαζί με τη λογική του μηχανικού, και κατέληξα να κάνω έρευνα πάνω στις δυνατότητες που έχει η Κρήτη για την ανάπτυξη του ήπιου εναλλακτικού τουρισμού. Και είδα ότι έχουμε πάρα πολλά περιθώρια, κάνοντας μία σύγκριση σε σχέση με την Σικελία, την Κορσική, τη Σαρδινία, ακόμα και την Κύπρο. Γιατί λοιπόν να μην δουλέψουμε πάνω σε αυτό και να μην προκύψει από την τύχη ή από τους επιχειρηματίες που σίγουρα ξέρουν καλά, αλλά δεν έχουν τη συνολική εικόνα. Και το τελευταίο είναι πώς θα γίνουμε πιο ανθεκτικοί. Έχω κουραστεί όπως όλοι μας και στεναχωριέμαι κάθε μέρα που βλέπω ότι οι φυσικές καταστροφές είναι πλέον σε ετήσια βάση. Δεν είναι μια φορά τα 5 χρόνια ή τα 10 χρόνια. Κάθε χρόνο έχουμε κάτι. Πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς. Επομένως πρέπει ένα ολόκληρο κομμάτι της δραστηριότητας της περιφέρειας να είναι η προετοιμασία για τη διαχείριση τέτοιων φαινομένων. Ή δυνατόν την πρόληψη, αυτό είναι το καλύτερο, το ιδανικό, το πιο δύσκολο όμως. Και περισσότερο για τη διαχείριση και των περιστατικών την ώρα που συμβαίνουν, και κυρίως το μετά. Πώς ανασυγκροτείται μια περιοχή, πώς προστατεύεται μια κοινωνία που έχει υποστεί ένα τέτοιο πλήγμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για τις πρώτες σκέψεις, τις δικές σας, που είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε μέσα από τη συχνότητα του 984. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.